Από τον Απρίλιο του 2022 ως και το τέλος Οκτωβρίου και για 7 ολόκληρους μήνες θα παρουσιάζουμε εδώ στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το γιγαντιαίο γλυπτό της Louise Bourgeois Maman. Μέσα από την τέχνη της, Louise Bourgeois εξέφρασε τις βαθύτερες σκέψεις και τους φόβους της, διαχειρίστηκε τα προβλήματά της και έδωσε μορφή στα συναισθήματά της. Στα χαρακτικά της, τα σχέδιά της, τα έργα από ύφασμα, τις εγκαταστάσεις και τα γλυπτά της, για τα οποία έγινε και περισσότερο γνωστή, η Bourgeois εξερευνά θέματα ενοχής, φόβου, μνήμης, μητρότητας και αγάπης. Ως διεθνής κοινοφελής οργανισμός, μας απασχολεί ιδιαίτερα η ανάδειξη του δημοσίου χώρου και ιδιαίτερα η ανάδειξη του δημοσίου χώρου μέσω πολιτιστικών δράσεων, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές δωρεές σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαία την δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θεωρούμε ως παραδειγματικό δημόσιο χώρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσω της πιο πρόσφατης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Κέντρο Πολιτισμού για την πραγματοποίηση όλων των δημοσίων προγραμμάτων του δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί το Κέντρο Πολιτισμού με το Ίδρυμα Νέων και ευχαριστούμε και τους δύο οργανισμούς για αυτή τη συνεργασία, μέσω της οποίας γίνεται δυνατό να παρουσιαστεί το εμβληματικό αυτό έργο της Louise Bourgeois στην Ελλάδα. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η τέχνη στο δημόσιο χώρο ήταν πάντα ένας από τους πολύ βασικούς πυλώνες του προγραμματισμού μας. Άλλωστε, οι περισσότεροι επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού έρχονται εδώ απλά για μια βόλτα. Και το να συναντήσουν ένα τόσο εμβληματικό γλυπτό ή ένα άλλο έργο τέχνης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, δημιουργεί την αφορμή για συζήτηση, για προβληματισμό και για συναισθήματα. Η έκθεση της σύγχρονης τέχνης στο δημόσιο χώρο είναι μέσα στους σκοπούς και στην αποστολή του νέων, οπότε δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο συνεργάτη για να υλοποιήσουμε την συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ τον νέον για αυτή τη σύμπραξη και ευχαριστούμε πολύ και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο που με τη δωρεά τους έκαναν εφικτή την υλοποίησή της. Όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις μας, έτσι και αυτή τη φορά, η συμμετοχή του κοινού δεν περιορίζεται στη θέαση του γλυπτού, αλλά πλαισιώνεται από ένα παράλληλο πρόγραμμα με δράσεις, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με ειδικές ξεναγήσεις, με εκδηλώσεις για τα μέλη μας, το οποίο απευθύνεται και σε ενήλικες και σε παιδιά. Και μέσα από αυτό ελπίζουμε ότι οι επισκέπτες μας θα μπορέσουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της συγκεκριμένης καλλιτέχνητας και του συγκεκριμένου έργου. Σε όποιο δημόσιο χώρο στην Ευρώπη, στην Αμερική, έχουν στηθεί γιγαντιαίων διαστάσεων αράχνες της Louise Bourgeois, συναρπάζουν το κοινό όχι μόνο λόγω του μνημιακού μεγέθους τους και της ανατριχιαστικής τους ρεαλιστικότητας, αλλά γιατί μας καλούν να αναμετρηθούμε με προαιώνιους φόβους και με τις ανστικτόδεις αγωνίες μας και να σκεφτούμε το πώς σχετιζόμαστε με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Με 20 μαρμάρινα αυγά στο υπογάστριό του, το γλυπτό ενσωματώνει ιδέες μητρικής προστασίας. Η Bourgeois δήλωσε ότι το μαμόν συμβολίζει τη μητέρα της, μια υφάντρια και συντηρήτρια ταπεισερή, με την οποία αισθανόταν μεγάλη εγκύτητα και της οποίας ο πρόωρος θάνατος όθησε την Bourgeois να χρησιμοποιήσει την τέχνη για να εξερευνήσει τα αισθήματα της απώλειας και της εγκατάλειψης. Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του παρουσίαση, το μαμόν συνεχίζει να προκαλεί τον ψυχισμό μας και να επανεξετάζει ερωτήματα οικειότητας, συνύπαρξης και κοινού πεπρωμένου.